Δεν πέρασαν δύο μήνες από τη στιγμή που ο επιχειρηματίας του πύργου, ευαισθητοποιημένος από την προσπάθεια του Συλλόγου Παραπληγικών και του Πολιτιστικού και Καλλιτεχνικού Συλλόγου Ηλιοτέχνες να συγκεντρώσουν καπάκια για την αγορά αμαξιδίου για τον τετραπληγικό Νικόλα, κάλυψε ο ίδιος την αγορά του και έδωσε δυνατότητα στο παιδί να σηκωθεί από το κρεβάτι του. Η πρωτοβουλία βρήκε γρήγορα μιμητές και η κυρία Βάσο ήρθε σε επαφή με τους ανθρώπους του Συλλόγου Παραπληγικών και ενημερώθηκε για την ανάγκη του Νίκου, ο οποίος σε λήψη αμαξιδίου και δυνατότητα αντικαταστασής του με τα χρήματα από το προνοιακό επίδομα που λαμβάνει, όπως εξήγησε ο οργανωτικός γραμματέας του Συλλόγου Γιώργος Παπανικολόπουλος, ήταν εγκλωβισμένος στο σπίτι του. Με την συνεργασία των υπευθύνων του καταστήματος Healthway της Βασιλικής Γαλανοπούλου στον πύργο, που εξασφάλισε μια γενναία έκπτωση από την προμηθεύτρια εταιρεία, η επιθυμία έγινε πράξη και έτσι ο Νίκος Φραγκούλης κυκλοφορεί και πάλι ανάμεσά μας. Αυτή η προσφορά αγάπης προς τον συνάνθρωπο και αλληλεγγύης, σήμερα είμαι συγκινημένος γιατί πιστεύω ότι έχει ριζώσει και σε τοπικό επίπεδο. Βρισκόμαστε σήμερα εδώ για να βοηθήσουμε άλλο ένα μέλος του συλλόγου μας που αποδεδειγμένα του προσφέρουμε μια ανάσα ζωής μέσα από την αγάπη και την προσφορά αλληλεγγύης που έχει κάνει ένα μέλος της κοινωνίας μας στην πόλη του Πύργου, κυρία Βάσο και σύζυγός της. Την ευχαριστήσουμε μέσα από την καρδιά μας, είναι σαν να το δεχόμαστε εμείς αυτό το δώρο, διότι ένα παιδί θα επικτήσει επικοινωνία που το έχει τόσο πολύ ανάγκη στο περιβάλλον και να μπορέσει με αυτό να αλλάξει η ποιότητα ζωής του. Είναι μια προσφορά προς τον άνθρωπο και ελπίζουμε να βρεθούν και άλλοι μιμητές, αλλά βλέπουμε ότι ο σπόρος ο οποίος εφυτεύσαμε έχει ανθίσει και έχει ανθίσει στις καρδιές των ανθρώπων. Βρέθηκε χορηγός, ο δεύτερος χορηγός που έχει βρεθεί για πολύ μικρό χρονικό διάστημα, η κυρία Βάσο και ο άντρας της, οι οποίοι τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πήραν στον Νίκο ένα καρότσι ηλεκτροκίνητο, το οποίο είναι πανάκριβο και ο Νίκος παίρνει το επίδομα της πρόνοιας και δεν έχει παροχές για να μπορέσει η πρόνοια να του παρέχει αυτό το αμαξίδιο. Οπότε του χάλασε το αμαξίδιο που είχε και εγκλωβίστηκε μέσα στο σπίτι του. Με αυτό όμως την κίνηση που έκανε η κυρία Βάσο, τον ξανά βγάλε τον Νίκο έξω στην κοινωνία μας. Εμείς σαν επιχείρηση συνεχίζουμε και στηρίζουμε τα άτομα με αναπηρία. Θα είμαστε πάντα κοντά τους οτιδήποτε χρειαστούν, με τις καλύτερες τιμές. Ο Σύλλογος Παραπληγικών Κινητικά Αναπήρων Νομού Ηλίας συνεχίζει τις δράσεις του τόσο για τη συγκέντρωση των καπακιών με τη συνεργασία των ηλιοτεχνών και την προμήθεια αναπηρικών αμαξιδίων, όσο και για την ανάπτυξη και διεύρυνση του Συλλόγου, αφού έχει ήδη ξεκινήσει τη μηχανογράφηση και μέχρι το Φεβρουάριο θα εκλέξει αντιπροσώπους στην Περιφερειακή αλλά και την Πανελλήνια Ομοσπονδία. Ο πρόεδρος του Συλλόγου ευχήθηκε καλή χρονιά με υγεία σε όλους και κανείς να μην χρειάζεται βοήθεια, αλλά επειδή δυστυχώς κάποια πράγματα δεν μπορούμε να τα αποφύγουμε, πρέπει στο πλαίσιο της αλληλεγγύης να βοηθάμε ο ένας τον άλλον όταν και όσο μπορούμε. Ήδη έχουμε και εκεί καλά νέα μαζί με τους ηλιοτέχνες. Να ευχαριστήσω τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για όλες τις προσπάθειες που έχουν κάνει, μια και μου δίνεται σήμερα η ευκαιρία, και όλα τα μέλη του Συλλόγου μας να ξέρουν να μην το βάζουν κάτω, να έχουν επιμονή και υπομονή. Είναι ένα χαρακτηριστικό της εποχής μας, παρόλο τις δυσκολίες που περνάμε. Να έχει υγεία όλος ο κόσμος, και έτσι ώστε να μην χρειάζονται να γίνονται αυτές οι δράσεις, αλλά δυστυχώς βλέπουμε ότι το κακό χειροτερεύει και πρέπει όλοι μαζί, μέσα στο πλαίσιο της αλληλεγγύης, να βοηθήσει ο ένας τον άλλον. Από την πλευρά του, ο κ. Παπανικολόπουλος εξέφρασε τις ευχές του για υγεία σε όλους και παρακάλεσε για ακόμη μια φορά τους πολίτες να μην σταθμεύουν τα οχήματά τους σε χώρους στάθμευσης στον ΑΜΕΑ.